Θα καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λαστιθίου, τον κύριο Μανώλη Πεπόνη. Πολλά αυτά που ταλανίζουν τους εργαζόμενους και στο νομό Λαστιθίου και στην υπόλοιπη Κρήτη βεβαίως. Θα τα αναπτύξουμε όλα εδώ, να δούμε και τις εκλογές που έγιναν, τις εκλογικές αρχαιρεσίες στο Εργατικό Κέντρο Λαστιθίου. Να καλησπερίσουμε λοιπόν τον κύριο Πεπόνη, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λαστιθίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Πεπόνη. Πολλά λοιπόν τα προβλήματα για τους εργαζόμενους και στο νομό Λαστιθίου, έτσι. Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσε να εξαιρείται ο νομός Λαστιθίου. Σίγουρα τα προβλήματα είναι πολλά, ειδικά την τουριστική περίοδο που πέρασε. Uh-huh. Ενώ στην αρχή τουλάχιστον φαινόταν ότι η τουριστική περίοδος δεν θα ήταν τόσο καλή, εξελίχθηκε πάρα πολύ καλά και μάλιστα με το παραπάνω. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν είχαν προβλήματα, όχι σε όλες τις επιχειρήσεις, δεν μπορούμε να τις οπεδώνουμε όλες, αλλά υπάρχουν δυστυχώς και επιχειρήσεις οι οποίες δεν σέβονται καταρχάς τον εργαζόμενο και κατά συνέπεια βέβαια τον πελάτη τους, διότι αυτό ο πελάτης το εισπράττει όταν... Κύριε Πεπόνη, πριν πάμε σε αυτά, να τα ξεδιπλώσουμε λίγο για τα προβλήματα και την κατάσταση, θα ήθελα να σας ρωτήσω για ένα ψήφισμα που έχετε εκδώσει όλα τα εργατικά κέντρα εδώ στην Κρήτη για τις ΚΜΗΤ, τις κινητές μονάδες υγείας, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, δηλαδή, είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι τα χρόνια, την εποχή του κορονοϊού, αυτά τα 3 χρόνια, αλλά και ακόμα προσέφεραν τις υπηρεσίες τους και μάλιστα με δύσκολες συνθήκες και συνθήκες οι οποίες δεν μπορούσαν να ήταν και οι καλύτερες. Και δυστυχώς, τέλος του χρόνου τελειώνει η σύμβαση η οποία έχουν, που με ό,τι αυτό σημαίνει. Και είναι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για το σύστημα υγείας, ειδικά για τον τομέα που εργάστηκαν, έχουν την τεχνογνωσία, έχουν την εμπειρία, έχουν όλα δηλαδή εκείνα που χρειάζεται ένας εργαζόμενος για να αποδίδει καλά στην εργασία του. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι, κρίμα, λοιπόν, κύριε Πεπόνη, για πόσους εργαζόμενους μιλάμε και αν δεν κάνω λάθος... Για την Κρήτη είναι περίπου 60 με 70, αν θυμάμαι καλά. Οι οποίοι έχουν προσβληθεί από το Μάιο του 2020, σωστά. Ναι, από το 20, ανανεώθηκαν οι σύμβασεις συνεχώς, λόγω του κορονοϊού κτλ. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να ανανεώσει ή, εν πάση περιπτώσει, να τους μονιμοποιήσει. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι, όπως είπα και πριν, έχουν όλα τα εχέγγυα εκείνα τα οποία χρειάζεται για ένα εργαζόμενο ο οποίος αποδίδει και ο οποίος προσέφερε μάλιστα πολλά τα δύσκολα χρόνια του κορονοϊού. Άρα εσείς τα εργατικά κέντρα της Κρήτης, ενώ και τα 4, ζητάτε να βρεθεί μια λύση να μονιμοποιηθούν ουσιαστικά αυτοί οι εργαζόμενοι που λήγουν οι συμβάσεις, έτσι. Ακριβώς. Υπάρχουν οι τρόποι για να παραμείνουν οι εργαζόμενοι αυτοί στις θέσεις τους και να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες που τόσο καλά προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια. Ωραία. Να περάσουμε λίγο τώρα και στην κατάσταση και το τι έγινε, έτσι, να κάνουμε έναν απολογισμό και της τουριστικής περίοδου στο νομό Λαστιθίου και τι έγινε με τους εργαζόμενους, αν υπήρχαν προβλήματα, αν δεν υπήρχαν. Κοιτάξτε, η τουριστική περίοδος πήγε πάρα πολύ καλά και στο Λασίθι. Πάνω από το αναμενόμενο, όπως είπα στην αρχή, φαινόταν ή τουλάχιστον έλεγαν ότι δεν θα πάει καλά, αλλά εξελίχθηκε σε μια πάρα πολύ καλή τουριστική χρονιά για όλες τις κατηγορίες των τουριστικών επιχειρήσεων στο νομό Λαστιθίου. Αλλά από την άλλη μεριά δεν έπαψαν να υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες δεν σέβονταν τους εργαζόμενους. Είχαμε επιχειρήσεις οι οποίες οι εργαζόμενοι εργαζόταν παραπάνω από το κανονικό, με υπερόριες, χωρίς ρεπό, με συνθήκες όχι τόσο καλές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βέβαια δεν μπορούμε να τους βάζουμε όλους σε ένα καλάθι. Υπήρξαν και επιχειρήσεις, η πλειοψηφία μπορώ να πω, οι οποίες ήταν άψογες και γι' αυτό ακριβώς, και θέλω εδώ να δείξω ένα θέμα, είχαν και πρόβλημα να βρουν εργαζόμενους. Οι επιχειρήσεις οι οποίες δηλαδή σέβονται τον εργαζόμενο, τον αμείβουν σωστά και πάνω απ' όλα εκτιμούν την υπηρεσία που προσφέρει, δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα να βρουν εργαζόμενους, ειδικά σε πολλές ειδικότητες. Υπάρχουν και κάποιες ειδικότητες που ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι άλλες τώρα επιχειρήσεις οι οποίες βγάζουν κακό όνομα στην πιάτσα, γιατί ξέρετε, στις μικρές κοινωνίες και το Λασίδι, αλλά και η Κρήτη είναι μια μικρή μεγάλη κοινωνία, διαδίδονται οι καταστάσεις που περνούν οι εργαζόμενοι με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βρουν εργαζόμενους για την επόμενη χρονιά και να λένε ότι υπάρχει έλλειψη. Η όποια έλλειψη υπάρχει, εγώ πιστεύω οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν φέρονται σωστά στους εργαζόμενους και από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν και προβλήματα όπως είναι το Ταμείο Ανεργίας, το οποίο
δεν έχει επιμηκυνθεί, παρότι το ζητάνε και τα εργατικά κέντρα και η Ομοσπονδία. Εδώ και ανοίγεται ένα μεγάλο ζήτημα, κύριε Πεπόνη. Είναι ένα θέμα που έχει τεθεί και στον Υπουργό, τον αρμόδιο, τον κύριο Άντωνη Γεωργιάδη. Έτσι. Είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί ξέρετε, πριν από αρκετά χρόνια, ο ξέχο υπάλληλο, ο εργαζόμενο γενικότερα στον τουρισμό, εργαζόταν 7 μήνες, καλούς 7 μήνες. Τώρα πια, όπως έχει συρρυκνωθεί η τουριστική περίοδος, είναι 4-5 μήνες το πολύ και με 3 μήνες επίδομα 8, άρα πρέπει να ζήσει τους υπόλοιπους 4 μήνες από πού, από τον αέρα κοπανιστό, δεν γίνεται. Αυτό που ζητάμε λοιπόν για να μην υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών στο τουριστικό τομέα, είναι να κάτσει η κυβέρνηση κάτω, ο αρμόδιος υπουργός και να δει τις αιτίες. Μία αιτία είναι οι συνθήκες εργασίας, η άλλη αιτία είναι ότι δεν μπορεί ο εργαζόμενος να ζήσει 12 μήνες όταν εργάζεται 4-5 και παίρνει ταμείο 3 μήνες. Άρα να επεκταθεί το ταμείο όπως ήσχε παλιότερα, ούτως ώστε να μπορεί μια οικογένεια που εργάζονται και οι δύο, και έτσι είναι οι περισσότεροι, στον τουρισμό να μπορεί να ζήσει και τους υπόλοιπους μήνες. Και άλλα βέβαια, αλλά ξέρετε, εδώ διωγγώνουμε ένα πρόβλημα στη χώρα μας, ενώ ξέρουμε την αιτία, το διωγγώνουμε, με αποτέλεσμα να επιτραπεί να έρθουν 80.000 εργαζόμενοι στον τουρισμό από τρίτες χώρες. Κοιτάξτε να δείτε, χωρίς να είναι ρατσιστικό αυτό που θα πω, όπως ο ντόπιος εργαζόμενος αποδίδει, αγαπά τη δουλειά του και φέρεται στον πελάτη, κανένας άλλος δεν μπορεί να φερθεί, γιατί δεν είναι η χώρα του, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι διαφορετικό για ένα ντόπιο εργαζόμενο όταν έρχεται ο επαναλαμβανόμενος τουρίστας και ζητάει με το όνομά του τον εργαζόμενο που είχε γνωρίσει την προηγούμενη χρονιά. Έχει διαμορφωθεί μια προσωπική σχέση ουσιαστικά. Ακριβώς, αυτό λέτε. Ακριβώς. Είναι κουλτούρα χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα, και πάνω εκεί στήθηκε και ο τουρισμός και στην Κρήτη. Σωστά. Να σας ρωτήσω μια ρύθμιση την οποία έχει υποσχεθεί ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για κάποια μεροκάματα το μήνα και για τη χειμερινή σεζόν. Νομίζω είπε μέχρι 12 μεροκάματα το μήνα. Αυτό ίσχυε πριν. Καταργήθηκε κάποια στιγμή και είναι λάθος, γιατί αυτό θα μπορούσε να ανακουφίσει τους εργαζόμενους, ειδικά το χειμώνα, οι οποίοι μπαίνουν έστω 3 μήνες στο Ταμείο Ενεργείας. Αλλά θα μπορούσε αυτό να ωφελήσει και για κάποιες άλλες δουλειές που δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Ναι, είναι κάτι θετικό, ίσχυε, το κατήργησαν. Εμείς συζητάμε και βέβαια να ξαναισχύσει. Και ελπίζω σύντομα να ισχύσει για να μπορεί να ισχύει δηλαδή και από τη χρονιά που διανύουμε, το χειμώνα που διανύουμε τώρα, που θα διανύσουμε. Για την ακρίβεια, πώς είναι τώρα, τι μηνύματα εισπράτεται από τους εργαζόμενους και στο νομό Λασιθίου για την έξαρση της ακρίβειας, έτσι? Κοιτάξτε να δείτε. Η κατάσταση πια έχει φτάσει στο απροχώρητο. Με την έννοια ότι οι μισθοί είναι καθυλωμένοι εδώ και πάνω από 10 χρόνια και όποιες αυξήσεις δόθηκαν σε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, αυτές εξανεμίζονται από την ακρίβεια, η οποία έχει ξεπεράσει κάθε όριο και δυστυχώς δεν υπάρχει και η διάθεση να ελεγχθεί. Γιατί μην πούμε τώρα ότι τον 21ο αιώνα, με τα μέσα που διαθέτει, τα ηλεκτρονικά που διαθέτει και η κυβέρνηση και οι φορείς, δεν μπορούν να ελέγξουν τις εταιρείες, οι οποίες πόσες είναι αυτές που εισάγουν προϊόντα, πόσες είναι αυτές που τα διακινούν μέσα στη χώρα. Είναι εύκολο να ελεγχθεί. Εδώ δεν υπάρχει θέληση. Και αυτό που ζητάμε από την αρχή που ξεκίνησε το θέμα της ακρίβειας είναι να υπάρξει μείωση του ΦΠΑ οριζόντια. Στα καύσιμα στην Αντλία, στα προϊόντα, στα βασικά είδη ανάγκης, να υπάρξει μια γενναία μείωση του ΦΠΑ. Είναι πάρα πολύ απλό, αλλά και εδώ μάλλον δεν υπάρχει θέληση για να γίνει. Είδαμε πάντως, κύριε Πεπόνη, τις τελευταίες μέρες ειδικά, έτσι, μια πολιτική κινητοποίηση και από πλευράς κυβέρνησης. Είδαμε επισκέψη και του ίδιου του Πρωθυπουργού σε αλυσίδες, σε σούπερ μάρκετ. Αυτά τώρα είναι επικοινωνιακά ή πιστεύετε ότι κάτι θα γίνει? Εγώ ξέρω, εγώ προσωπικά, σαν καταναλωτής, σαν εργαζόμενος και καταναλωτής, ξέρω ότι και μετά τις επισκέψεις αυτές δεν πληρώνω τίποτα φτηνότερο, δηλαδή ακούγεται ότι θα μειωθούν κάποια προϊόντα 5%. Μα αυτά έχουν αυξηθεί μέσα σε 2 χρόνια 100%. Το να μειωθούν τώρα 5% εμένα σαν καταναλωτή, σαν εργαζόμενο, δεν με αναποφύγει το παραμικρό. Σωστά. Δηλαδή, κοιτάξτε, επικοινωνιακά μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και να λέει ό,τι θέλει. Όταν πάμε όμως στο σούπερ μάρκετ, όταν πάμε στο μπακάλικο της γειτονιάς του κάτω-κάτω, ξέρουμε πολύ καλά τι πληρώνουμε και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο μισθός, για όσους παίρνουν μισθό και το χειμώνα, μέσα του μήνα έχει ήδη εξανεμιστεί. Στον νέο Υπουργό Εργασίας έχετε βρει έτσι ανοιχτές πόρτες, ανοιχτά αυτιά, έστω να ακούσει τα προβλήματα και τα αιτήματα? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς όταν ήρθε ο Υπουργός στο Ηράκλειο τις πρώτες μέρες για το θέμα των συντάξεων, που είναι ένα καυτό θέμα, ειδικά για το Λασίθι, γιατί οι συντάξεις του Λασιθίου βγαίνουν από το Ηράκλειο.
με ό,τι φόρτο σημαίνει αυτό για τις υπηρεσίες του Ηρακλείου. Εμείς λοιπόν έχουμε ζητήσει και από τον προηγούμενο Υπουργό, αλλά και από τον τωρινό, ειδικά μετά την επίσκεψή του, να συναντηθεί με το Εργατικό Κέντρο και τα πέντε σωματεία των συνταξιούχων του νομού και η λύση την προτείνουμε τουλάχιστον για τους λαστιώτες που θα ανακουφίσει και τους Ηρακλειώτες. Τι, έχει ιδρυθεί τμήμα απονομής συντάξεων στο Λασίθι από το 2014 και δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μια δεκαετία τώρα δηλαδή, κύριε Πεπόνη, αυτό το τμήμα δεν έχει ενεργοποιηθεί. Ενώ έχει ιδρυθεί το 2014. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι αν ενεργοποιηθεί αυτόματα θα υπάρξει μεγάλη ανακούφιση στην απονομή συντάξεων και για τους λαστιώτες και για τους Ηρακλειώτες. Περιμένουμε ακόμα μια συνάντηση πέρα από τα έγγραφα που έχουμε στείλει, γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο δίνει μια καλή λύση σε ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί υπάρχουν λαστιώτες οι οποίοι περιμένουν συντάξεις εδώ και 3 και 4 χρόνια κάποιοι άλλοι. Ωραία. Και κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω, νομίζω τις προάλλες είχαμε και εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Λασιθίου. Ξανά παρών και εσείς και ο συνδυασμός σας, έτσι? Ναι, ναι. Βασικά δύο συνδυασμοί κατέβηκαν. Ο ένας, ο οποίος πλειοψήφισε, είναι, μπορώ να το πω έτσι γενικά, από όλες τις αποχρώσεις, διότι δεν λειτουργούμε με παρατάξεις και κομματικά κριτήρια. Και εγώ χαίρομαι, γιατί στο Εργατικό Κέντρο Λασιθίου έχουμε χαράξει εδώ και αρκετά χρόνια μια πολιτική που λέει ότι δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι η κυβέρνηση, ποιο κόμμα είναι η κυβέρνηση, μας ενδιαφέρει η πολιτική που ακολουθεί απέναντι στους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, στην κοινωνία. Άρα αυτό κλείνοντας, και κατακρίνουμε έτσι. Κλείνοντας, αυτό είναι και το μήνυμά σας έτσι προς τους εργαζόμενους, προς την τοπική κοινωνία στο Αυτό είναι. Αυτό είναι, γιατί ξέρετε, η κομματικοποίηση σε κανένα φορέα αλλά και στα εργατικά δεν κάνει καλό. Και πιστεύω ότι γι' αυτό ακριβώς συμπληρωνόμαστε όλοι γύρω από ένα συνδυασμό και αυτή την πολιτική ακολουθούμε και χαίρομαι που αυτή η πολιτική θα ακολουθεί και το επόμενο διάστημα, γιατί αυτή ήταν και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μάλιστα. Κύριε Πεπόνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ, συγγνώμη που δεν μπορέσαμε, αλλά δεν ξέρω, σήμερα υπήρχε ένα Ήταν ο δαίμον της τεχνολογίας. Έτσι, γιατί υπάρχει και αυτό και υπάρχει και χειρότερος από το τυπογραφείο. Ναι, σωστά, σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.